Επειδή είμαι και γιατρός, καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την ερώτηση πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός και λιγότερο αυθόρμητος από όλους τους άλλους. Ακούστε, η Ελλάδα έχει εκπληκτικό επιστημονικό προσωπικό, αλλά δεν διαθέτει σύστημα υγείας. Γιατί όπως όλα τα πράγματα, είναι ανοργάνωτη και η υγεία μαζί με όλα τα άλλα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένας γιατρός προσέχει στην ουσία την υγεία ενός ασθενούς σαν το δόν σου φακελάκι. Αλλά πέστε μου, πώς θα πιστεί ο ανήμπορος από την επαρχία, ο άγνωστος που έχει έρθει η δεύτερη, τρίτη φορά στην Αθήνα, ο παππούς ή η γιαγιά που είναι σε ένα νοσοκομείο, πώς θα νιώσει την ασφάλεια για αυτό που έρχεται? Προφανώς μονάχα με έναν τρόπο. Με ένα οργανωμένο σύστημα υγείας και με μια δεοντολογία των γιατρών που θα τιμωρείται αν κάποιος συλλαμβάνεται να παραβαίνει τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά και σε ένα νοσοκομείο το οποίο την ώρα που θα μπαίνει ο ασθενής μέσα θα πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά ότι το ζήτημά του θα λυθεί όσο είναι δυνατόν καλά με τη βοήθεια του Θεού πάντα.